Ο θερμός εναγκαλισμός μεταξύ Μευλού Τσαβούσογλου και Νίκου Δένδια στο αεροδρόμιο των Αδάνων επιβεβαίωσε εκ νέου την επανενεργοποίηση της λεγόμενης διπλωματίας των σεισμών, όπως και ότι οι πολιτικές διαφορές παραμερίζονται όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστροφές. Οι δύο υπουργοί είχαν σύντομο τετατέτ και εν συνεχεία συναντήθηκαν με μέλη των σωστικών συνεργείων επί του πεδίου. Στις κοινές δηλώσεις τους, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επιστολή που είχε γράψει στο περιοδικό Time το 1999 με αφορμή τους σεισμούς που είχαν πλήξει αρχικά την πόλη Ισμίτ και εν συνεχεία την Αθήνα, αλλά και την αλληλοβοήθεια τότε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είχα γράψει πως είναι καλό να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και δεν είναι ανάγκη να συμβαίνουν σεισμοί για να βελτιώνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις. Αυτά είχα γράψει τότε ως πολίτης και αυτά επαναλαμβάνω σήμερα ως Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ελπίζω πως οι μεταξύ μας διαφορές θα επιληθούν μέσω διαλόγου. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προσυπέγραψε τη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου ομολόγου του και δήλωσε πως η Ελλάδα θα συνδράμει περαιτέρω τις τουρκικές προσπάθειες. Η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει τον τουρκικό λαό και την τουρκική κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πλήγμα δεν σταματάει εδώ. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτήν την δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νίκος Δένδιας διαβίβασε εκ μέρους του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Μευλού Τσαβούσογλου τα συλληπιτήρια της κυβέρνησης και των Ελλήνων πολιτών, ενώ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το έργο των Ελλήνων διασωστών, οι οποίοι, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός, ήταν από τους πρώτους, αν όχι οι πρώτοι, που έσπευσαν να βοηθήσουν.